Θα πάμε λίγο πιο βόρεια από τη Θεσσαλία, κύριε Υπουργέ. Θα πάμε στο Δήμο του Θερμαϊκού, δηλαδή Επανομή, Μηχανιώνα, Αγγελοχώρη, Κερασιά, Πλαγιάρη, Περαία, Αγία Τριάδα. Οι νέοι επιβάτες, το γνωστό Μπαξέ Τσιφλίκι από τα τραγούδια του Τσιτσάνη. Για αυτή την περιοχή θα μιλήσουμε. Ένας Δήμος, όπως καταλάβατε και όπως γνωρίζετε βέβαια κι εσείς, μεγάλο σε έκταση, αναπτυσσόμενος οικιστικά τα τελευταία χρόνια. Σε αυτόν λοιπόν το Δήμο, κύριε Υπουργέ, λειτουργούν μονάχα 4 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί. Πόσοι βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν σε αυτό το Δήμο? Κανένας. Ούτε ένας. Ακόμα και σε αυτούς τους 4 όμως δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, οι ιδιωτικοί βεβαίως υπάρχουν. Ακόμα και σε αυτούς τους 4 δημοτικούς παιδικούς σταθμούς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για τους 3 από αυτούς, με κίνδυνο να μην λειτουργήσουν την επόμενη χρονιά. Είτε λόγω κτηριακών προβλημάτων, λόγω στατικότητας, είτε επειδή λήγουν τα μισθωτήρια συμβόλαιά τους και οι ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να τα ανανεώσουν για τους δικούς τους λόγους. Είναι λοιπόν υπαρκτός ο κίνδυνος να μην λειτουργήσουν αυτοί οι 3 παιδικοί σταθμοί για την επόμενη χρονιά και να μην γίνουν εγγραφές. Και ας αναλογιστούμε τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά και πού θα πάνε. Όλα αυτά βεβαίως προκύπτουν από την εφαρμογή ενός προεδρικού διατάγματος, το οποίο εκδόθηκε το 2017, την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών σταθμών. Ένα προεδρικό διάταγμα που είχε μία 5ετή περίοδο εφαρμογής, δόθηκαν αρκετές παρατάσεις. Ανάμεσα λοιπόν στις προϋποθέσεις που τίθενται είναι η σύνταξη μιας τεχνικής έκθεσης ως προς την επικινδυνότητα του κτηρίου. Νομίζω πολύ σωστά, παιδιά μικρά πηγαίνουν εκεί μέσα, αλλήμωνο. Πιστοποιητικά πυρασφάλειας και ούτω καθεξής. Για να μην μακρηγορώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, και επειδή το πρόβλημα μάλλον το γνωρίζετε, έχει δημοσιοποιηθεί άλλωστε, και επειδή υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και υπάρχει μεγάλη αγωνία στους ανθρώπους και στις οικογένειες, στα νέα ζευγάρια εκεί που έχουν μικρά παιδιά, σε ποιους παιδικούς σταθμούς και αν θα πάνε τα παιδιά τους. Σας ρωτάμε τι θα κάνετε έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, να σταματήσει αυτή η αγωνία, να δώσετε μια διαβεβαίωση, να εγγυηθείτε την προσωρινή μεταστέγαση αυτών των 3 παιδικών σταθμών και βεβαίως να δηλώσετε εδώ, και πολύ θα χαρούμε αν να το ακούσουμε, ότι θα υπάρξει ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα για την ίδρυση καινούριων παιδικών σταθμών, δημοτικών παιδικών σταθμών, κρατικών δηλαδή, που θα έχουν βεβαίως όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό και θα είναι τέτοιοι που να είναι αντάξει το ονόματός τους και να επιτελείται εκεί το παιδαγωγικό έργο που χρειάζονται αυτά τα παιδιά. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, ο Δήμος Θερμαϊκού είναι και ένας από τους Δήμους με μεγάλη οικιστική ανάπτυξη. Ουσιαστικά πλέον είναι κοντινό, πολύ κοντινό προάστιο της Θεσσαλονίκης και είναι από τους Δήμους οι οποίοι έχουν ανάγκες σε διάφορους τομείς. Ας τα βάλουμε σε μια σειρά. Το είπατε πολύ σωστά. Το 2017 βγήκε ένα προεδρικό διάταγμα. Το οποίο μπορεί κάποιος να πει ότι είναι ελαστικές, είναι αυστηρές. Έβαλε κάποιες προδιαγραφές για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Να συμφωνήσουμε κάτι. Είναι τέτοιες ηλικίες των παιδιών που φιλοξενούνται, προσχολικής δηλαδή μέχρι 4 ετών, τα οποία χρειάζονται αναβαθμισμένες προδιαγραφές ασφαλείας για ένα πολύ απλό λόγο, μη γίνει κάτι κακό και θρυνούμε θύματα και μετά όλοι μαζί θρυνούμε πάνω από ένα δυσάρεστο περιστατικό. Άρα λοιπόν, εάν συζητάμε το 2024, 7 χρόνια μετά ουσιαστικά από το Προεδρικό Διάταγμα, αν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί χωρίς πυρασφάλεια, η απάντηση είναι όχι, δεν θα υπάρχουν παιδικοί σταθμοί χωρίς πυρασφάλεια. Όποιος παιδικός σταθμός από 31 Μαρτίου δεν έχει πυρασφάλεια, ανακαλείται η άδεια λειτουργία του και αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί δεν μπορούμε για άλλη μια φορά, στον αιώνα, στις διαρκείς παρατάσεις, να αφήνουμε καταστάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν πολλά προβλήματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Όταν βγήκε η πρόσκληση, και θα προσπαθώ να είμαι δίκαιος, η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ένα πρόγραμμα 95 εκατομμυρίων ευρώ επιχορήγησης κατόπιν ετοιμάτων των Δήμων για προσαρμογή στους παιδικούς σταθμούς στις νέες προδιαγραφές.
Ξέρετε πόσα χρήματα πήρε ο Δήμος Θερμαϊκού? Μηδέν. Έβρεχε χρήματα, να το πω έτσι απλά, για ανακατασκευή και χρηματοδοτήθηκαν πάρα πολλοί δήμοι για αυτό το πράγμα. Ο Δήμος Θερμαϊκού δεν επέβαλε έτσι. Δεν υπέβαλε. Δεν ζήτησε χρηματοδότηση. Πολλοί δήμοι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 1.000 παιδικούς σταθμούς είχαν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν το έχω πρόχειρο το στοιχείο συγκεκριμένο. Από ό,τι θυμάμαι, με μια επιφύλαξη είναι τέτοια τάξη μεγέθους. Βγαίνει το 2018-19 το πρόγραμμα Φιλόδημος 1, το οποίο μετατράπηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με αυξημένη χρηματοδότηση. Ο Δήμος Θερμαϊκού δεν υπέβαλε αίτηση για παιδικούς σταθμούς. Άρα λοιπόν, και το λέω ως ένας άνθρωπος που αγαπάω την αυτοδιοίκηση και πιστεύω στην αυτοδιοίκηση. Εάν ο ίδιος ο Δήμος δεν ιεραρχεί και εκάστοτε δημοτική αρχή τις ανάγκες της και να πει θέλω αυτό, αυτό και αυτό που επήγει, δεν μπορούμε σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς να είμαστε πάντα και να δίνουμε παρατάσεις χωρίς νόημα. Άρα λοιπόν, μπορεί να ακούσουμε μεγάλη προσοχή θέματα που έχουν να κάνουν με τον αριθμό των παιδιών ανάβλιο χώρο, ιδίως σε μητροπολιτικά συγκροτήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που δεν υπάρχουν μεγάλοι χώροι, να μειωθεί λιγάκι ή να πάμε σε μια εναλλάξη, για πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των παιδιών, αλλά στα θέματα ασφαλείας των παιδιών, λυπάμαι, δεν μπορεί να δοθεί καμία παράταση για υπερασφάλεια και ξέρω ότι στεναχωρώ κάποιους δημάρχους με αυτό. Το δεύτερο. Προσπαθούμε ως Υπουργείο Εσωτερικών να στηρίξουμε τις δομές είτε προσχολικής αγωγής είτε πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδεικτικά έχουν ενταχθεί τον τελευταίο 30 μέρες περίπου στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης 2 ειδικά σχολεία, στο Ρέθινο και στη Νέα Προποντίδα, στα Νέα Μουδανιά και το Πειραματικό Σχολείο Ανέων. Προσπαθούμε γενικά να κατευθύνουμε τους πόρους μπρος σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, σας το λέω εκ των προτέρων, με χαρά ο Δήμος Θερμαϊκού πρέπει να απευθυνθεί σε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, συμπεριλαμβανόμενο και του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης και της και οποιαδήποτε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, και αν εφόσον υποβάλει αίτημα για κατασκευή παιδικού σταθμού, θα το εξετάσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και όσο το δυνατόν γίνεται στα πλαίσια του δημοσιονομικού αναγκαίου θετικού βλέμμα. Σας το λέω ειλικρινά, προτιμώ να δίνουμε χρήματα για την εκπαίδευση, είτε την προσχολική, είτε την τέτοια, παρά σε οτιδήποτε άλλο ζήτημα υπάρχει. Ευχαριστώ. Κύριε Δέλη, έχετε το λόγο για δευτερολογία. Αν και δεν απαντήσετε, κύριε Υπουργέ, στο άμεσο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ελπίζω να το κάνετε για την λειτουργία, για τη συνέχιση της λειτουργίας, δηλαδή για τη μεταστέγαση ουσιαστικά, θα ελπίζω να το κάνετε στη δευτερολογία σας, έχουν να κάνουν ορισμένες προϋποθέσεις ορισμένες παρατηρήσεις για την πρωτολογία σας. Σχετικά με τις προϋποθέσεις που βάζει το Προεδρικό Διάταγμα, εμείς δεν έχουμε θέμα με αυτές τις προϋποθέσεις. Φυσικά και θα πρέπει, στο ερώτημα αν πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας και στατικότητας, είναι δυνατόν ένας λογικός άνθρωπος να πει ότι δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να υπάρχει, αλίμονο. Είναι όμως ευθύνη των κυβερνήσεων που νομοθετούν να εξασφαλίσουν την υλοποίηση αυτών των προϋποθέσεων, υποχρεώνοντας και εκείνους τους αμελείς, για να μην τους χαρακτηρίσω αλλιώς, δημάρχους, οι οποίοι δεν φροντίζουν για αυτά ή δεν υποβάλλουν αιτήσεις, όπως πριν από λίγο είπατε. Έρχομαι όμως στο... Δεν συζητάμε δηλαδή για την πυρασφάλεια, για τη στατικότητα, για όλα, για έναν παιδικό σταθμό τέτοιο που να αντιστοιχεί σε αυτές τις ηλικίες και να ικανοποιεί τις ανάγκες της προσχολικής αγωγής τη σημερινή εποχή, το 2024. Έρχομαι τώρα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το πρόβλημα με τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θερμαϊκού είναι γνωστό. Το έχουν επισημάνει εδώ και πολλά χρόνια οι εργαζόμενοι, κύριε Υπουργέ. Και το συγκεκριμένο πρόβλημα τώρα δεν είναι η παράταση. Δεν μπορείς να δίνεις παράταση σε κάτι που δεν έχει τις προϋποθέσεις για να λειτουργεί σωστά. Το ζήτημα είναι τι κάνετε εσείς μαζί με το Δήμο βεβαίως Θερμαϊκού, έτσι ώστε να βρεθούν αυτοί οι ασφαλείς και οι σύγχρονοι χώροι για τη μεταστέγαση των αυτών των τριών παιδικών σταθμών για την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι το άμεσο, το οποίο πρέπει να λυθεί και νομίζω ότι θα πρέπει το Υπουργείο σας να τρέξει ως προς αυτό. Από εκεί και πέρα τώρα, και εσείς εδώ πριν από λίγο, είπατε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, μάλλον ορίσατε και τις διαχρονικές ευθύνες των Δήμων. Εμείς θα προσθέταμε και των κυβερνήσεων για την υποχρηματοδότηση, για την υποστελέχωση αυτών των δομών της προσχολικής αγωγής. Μια υποχρηματοδότηση που συνεχίζεται βεβαίως.
και εν τέλει για την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, κύριε Υπουργέ, το οποίο θα έχει μια τετραετία, μια πενταετία, μια εξαετία, θα έχει ένα χρονικό εύρος, έτσι ώστε να υλοποιηθεί για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη, γιατί θεωρούμε ότι είναι βασική, πρωταρχική κοινωνική ανάγκη η παροχή προσχολικής αγωγής στα παιδιά των νέων ζευγαριών. Από εκεί και πέρα, αυτό το θέμα, ξέρετε, την ώρα που σας είπα και στην πρωτολογία μου, από τη στιγμή που υπάρχουν στο Δήμο του Θερμαϊκού μονάχα 4 παιδικοί σταθμοί, προφανώς οι ανάγκες οι οποίες είναι πολλαπλάσιες καλύπτονται από τους ιδιωτικούς και δείχνεται μια ιδιαίτερη, ως κυβέρνηση εννοώ, μια ιδιαίτερη έτσι, φροντίδα απέναντι σε αυτούς τους ιδιωτικούς, οι οποίοι πρέπει να πούμε εδώ ότι τις περισσότερες φορές δεν έρχονται στο βάουτσερ, αλλά βάζουν και καπέλο, ζητάνε επιπλέον χρήματα από τους γονείς για να φιλοξενούν τα παιδιά τους, για τους ιδιωτικούς μιλώ, με την δικαιολογία κάποιας επιπλέον παροχής. Μια επιπλέον βεβαίως συνδρομή των γονιών πέραν του βάουτσερ, άρα δεν είναι δωρεάν, που φτάνει, μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 150 ευρώ το μήνα. Περιμένουμε να ακούσουμε πραγματικά, θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε ότι υπάρχει μια άμεση απάντηση για το ζήτημα της μεταστέγασης. Μας παρακολουθούν, εξ όσων γνωρίζω, με αγωνία αυτή τη στιγμή αρκετοί άνθρωποι εκεί. Και βεβαίως θα ήθελα με την ευκαιρία εδώ να σας θέσω και ένα ζήτημα. Για το ζήτημα, το είπα στην αρχή, θα θέλω να πω λίγο περισσότερο γι' αυτό και θα, μια μικρή, πολύ μικρή ανοχή, κύριε Πρόεδρε, και θα σταματήσω. Σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν σε βρεφονηπιακά τμήματα, ειδικά εκεί, δηλαδή κάτω των 3 ετών, όπου είναι, σύμφωνα με δηλώσεις της ίδιας της Υπουργού, της κυρίας Μιχαηλίδου, όταν ήταν Υφυπουργός Παιδείας, για τα 180.000 βρέφη που υπάρχουν στη χώρα μας έως 2,5 ετών, υπάρχουν μονάχα 25.000 θέσεις σε βρεφικούς σταθμούς. Δηλαδή καλύπτεται το 14% των αναγκών. Και εδώ θα πρέπει η κυβέρνηση να τρέξει, αν θέλει να τρέξει βέβαια, έτσι ώστε να δημιουργηθούν πολλαπλάσια τμήματα που θα καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Και βέβαια περιμένουμε να ακούσουμε για το άμεσο ζήτημα των 3 παιδικών σταθμών του Δήμου Θερμαϊκού. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ. Κύριε Δελή, υπάρχει το κεντρικό κράτος, κυβέρνηση, υπάρχουν οι περιφέρειες, υπάρχουν οι δήμοι. Μου επιτρέψατε να πω αν είναι δυνατόν το κεντρικό κράτος να μεριμνήσει ή να αποφασίσει πού θα πάνε να στεγαστούν τα παιδιά. Αυτό είναι κατεξοχήν αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λύσει ο Δήμος Θερμαϊκού, γνωρίζοντας και τις τοπικές καταστάσεις και τους διαθέσιμους χώρους. Δεν είναι κεντρική απόφαση. Θα έλεγα ότι είναι αυτονόητο να βρεθεί μια λύση άμεσα με βάση τους υπάρχοντες και διαθέσιμους χώρους, οι οποίοι βέβαια προφανώς τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Πάντα είμαι στη διάθεση και των Δημάρχων και των Δήμων συνεργασία. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποια θέματα είναι τόσο τοπικού ενδιαφέροντος, τα οποία δεν υπάρχει κεντρική, δεν μπορούν να λυθούν κεντρικά τουλάχιστον αυτό το κομμάτι. Τώρα από εκεί και πέρα. Χρηματοδότηση, σας ξαναλέω, ήταν γενναία. Αναλώθηκε περίπου το 60% της χρηματοδότησης από τους Δήμους που κάνανε τις και οι υπόλοιποι Δήμοι δεν κάνανε τις όταν έκλεισε το πρόγραμμα για την προσαρμογή. Από εκεί και πέρα. Η παιδική σταθμή και ιδίως η προημερική σταθμή, ευχαρίστως να συζητήσουμε αν έρθει ο Δήμος Θερμαϊκού και πει, μας φέρει μία μελέτη και πει θέλω να κάνω ένα βροφονιπιακό σταθμό. Σας το είπα και πριν, θα το δούμε με το θετικότερο δυνατό μάτι. Εγώ προσωπικά πιστεύω και στο δημόσιο χαρακτήρα τέτοιων δομών. Και είναι σημαντικό να υπάρχουν δημόσιες δομές, δημοτικές δομές τέτοιου είδους, πέρα από τις ιδιωτικές που υπάρχουν. Και θα έλεγα ότι μέρημνα δεν είναι δημόσιο-ιδιωτικό στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι να εξυπηρετηθούν οι νέοι γονείς, ιδίως οι νέες μητέρες, οι οποίες πρέπει να συνδυάσουν και την επαγγελματική τους καριέρα πολλές φορές και με την φροντίδα των βρεφών και των νηπίων τους. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε τέτοιο αίτημα υπάρχει, προσπαθούμε να το δούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο μπορεί να υπάρχει, είτε αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών, είτε αφορά στο πλαίσιο συνεργασίας της εκάστοτε δημοτικής αρχής με την περιφερειακή αρχή, οπουδήποτε από τα ΠΕΠ,
Γενικά πιστεύω ότι όταν συζητάμε για το δημογραφικό, όταν συζητάμε για την υπογεννητικότητα, η βρεφική και η παιδική σταθμή είναι αναγκαία εργαλεία μαζί με τα ολοημέρα σχολεία, αν θέλετε, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για να δώσουμε ένα κίνητρο πραγματικό στις νέες γυναίκες ιδίως να μπορέσουν να κάνουν την οικογένειά τους και να κάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη οικογένεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση.